στον καθένα και στην καθεμιά από μας. Βρισκόμαστε εδώ όχι γιατί το θέλησε η μοίρα, ούτε γιατί το έφερε η τύχη, αλλά γιατί το επιλέξαμε και γιατί μας επέλεξαν και μας εξέλεξαν οι πολίτες αυτής της χώρας, ο λαός της πατρίδας μας, που αγωνιά και αγωνίζεται για αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, ισότητα, δημοκρατία, ελευθερία. Για αξίες και αγαθά που κατακτήθηκαν με αίμα, με θυσίες, με αγώνες, ανεξίτηλα χαραγμένους στην ιστορία αυτού του τόπου. Αξίες και αγαθά που σήμερα αμφισβητούνται ή περιστέλλονται με τον πλέον κοινικό τρόπο. Η Βουλή των Ελλήνων και των Ελληνίδων δεν είναι μόνο ο κορυφαίος θεσμός της δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Είναι η έμψυχη έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, η θεσμική αποκριστάλωση της λαϊκής βούλησης και η ασπίδα της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Η εκλογή μας στο Κοινοβούλιο δεν μας προβιβάζει σε θέση εξουσίας, αλλά μας θέτει στην πρώτη γραμμή της ευθύνης. Γιατί ως εκλεγμένα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας δεν υπάρχουμε πια για τον εαυτό μας, αλλά ενσαρκώνουμε τη ζωντανή δύναμη της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που κάθε εξουσία της πηγάζει από το λαό, υπάρχει για το λαό και ασκείται σύμφωνα με το Σύνταγμα μαζί με το λαό. Εχθές, σε μια ιστορική συνεδρίαση της Βουλής, δόθηκαν για πρώτη φορά θρησκευτικός και πολιτικός όρκος. Περιεχόμενο του όρκου, με όποιον τύπο και αν επέλεξε ο καθένας και η καθεμιά, ήταν η πίστη στην πατρίδα και τη δημοκρατία, ο σεβασμός στο Σύνταγμα και η ευσυνείδητη άσκηση των καθηκόντων μας. Και το περιεχόμενο του όρκου αυτού σημαίνει πολλά παραπάνω από μια διαβεβαίωση. Σημαίνει την ενεργό υποχρέωση ο καθένας και η καθεμιά από μας με το παράδειγμα της πρωτοβουλίας, της ενστάσεις και της αντιστάσεις του, με τη συμμετοχή, με τη σύμπραξη, αλλά και με την κριτική, την αντίθεση, την αντίρρησή του και την ενεργό αντιπολίτευσή του, να δίνουμε περιεχόμενο στο δημοκρατικό πολίτευμα, να προστατεύουμε μέσα από το θεσμικό μας ρόλο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες κάθε ανθρώπινης ύπαρξης που αναπνέει σε αυτή τη χώρα και βρίσκεται στην ευθύνη μας, και να θωρακίζουμε τη διεθνή θέση της πατρίδας μας, που είναι ισότιμος εταίρος και ιστορικό κράτος μέλος σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή Βουλή, η πρώτη μεταμνημονιακή Βουλή, αυτή στην οποία όλοι συμμετέχουμε, καλείται μαζί με τον ελληνικό λαό να γράψει ιστορία και να αποδείξει ότι η δημοκρατία και η λαϊκή κυριαρχία εξακολουθούν να αποτελούν αδιαπραγμάτευτη αξία στην Ευρώπη και τον κόσμο και ότι δεν υποτάσσονται σε συμφέροντα και υπολογισμούς που αντιστρατεύονται την κοινωνική ευημερία και προκοπή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους για μια τόσο μεγάλη ευθύνη, καθώς και τον Πρόεδρο και την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που ως κυβερνητικός εταίρος στήριξαν αυτή την επιλογή. Θέλω να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Πρόεδρο της Βουλής που με θεσμικό τρόπο ανέλαβε πρωτοβουλία για μια ουσιαστική διαδικασία παράδοσης και ενημέρωσης που ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και θα συνεχιστεί. Αλλά και τον απερχόμενο πρώτο Αντιπρόεδρο που έφερε με επιτυχία και υπευθυνότητα σε πέρας τη χθεσινή ιστορική συνεδρίαση αλλά και τη σημερινή. Θέλω να ευχαριστήσω τις κοινοβουλευτικές ομάδες και τους βουλευτές που έδωσαν θετική ψήφο αλλά και όσους και όσες συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής και ψήφισαν διαφορετικά. Γιατί σημασία έχει πάνω απ' όλα η συμμετοχή
που αποτελεί εγγύηση δημοκρατικής λειτουργίας. Η καθολική συμμετοχή που καταγράφεται σε αυτές τις πρώτες πανηγυρικές συνεδριάσεις της Βουλής πρέπει να αποτελέσει κοινή μας δέσμευση ότι θα συγκροτήσει το νέο υπόδειγμα μιας ζωντανής Βουλής, μιας Βουλής ζώσας και δρόσας που διαβουλεύεται, νομοθετεί, ασκεί έλεγχο και κατακτά επάξια την εκτίμηση και το σεβασμό της κοινωνίας. Με τους βουλευτές ενεργούς και κοινωνούς της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Όχι απλούς χειροκροτητές κυβερνητικών ή αντιπολιτευτικών τοποθετήσεων. Με τις επιτροπές πεδία ουσιαστικής νομοθετικής επεξεργασίας, ανοιχτή στην κοινωνία και βελτιωτική των κατατεθειμένων νομοσχεδίων. Με ενθάρρυνση και διεύρυνση της λαϊκής και κοινωνικής συμμετοχής μέσα από την ενίσχυση και παγίωση της αρχής της διαβούλευσης και της πρόσκλησης και ακρόασης κοινωνικών φορέων, αλλά και μέσα από νέες διαδικασίες και δυνατότητες νομοθετικής πρωτοβουλίας και κοινοβουλευτικού ελέγχου από την κοινωνία, για τις οποίες θα προταθούν αλλαγές στον κανονισμό της Βουλής. Στη Βουλή αυτής της Συνόδου πρέπει να λειτουργήσει ουσιαστικά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, που δεν είναι μόνον εργαλείο αντιπολιτευτικού ελέγχου, αλλά είναι και εργαλείο κοινωνικού ελέγχου του κυβερνητικού έργου. Και είμαι σίγουρη ότι πρώτος θα δώσει το παράδειγμα ο Πρωθυπουργός και θα ακολουθήσουν βέβαια οι υπουργοί της κυβέρνησης, που πρέπει να προσέρχονται και να απαντούν στις ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις όλων των βουλευτών, καθένας και καθεμιά από τους οποίους εκπροσωπεί το έθνος. Στη Βουλή αυτής της Συνόδου δεν πρέπει να επαναληφθούν φαινόμενα εκφυλισμού της νομοθετικής λειτουργίας, όπως η κατάχρηση της διαδικασίας του κατεπήγοντος και των τροπολογιών. Αποτελεί δέσμευσή μου από τη θέση της Προέδρου της Βουλής ότι δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες τροπολογίες ούτε άσχετες με το αντικείμενο των νομοσχεδίων διατάξεις. Ούτε βέβαια νομοσχέδια εκατοντάδων σελίδων χωρίς διάρθρωση ή πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που δεν πληρούν τις συνταγματικές προϋποθέσεις. Αποτελεί δέσμευσή μου ότι αυτή η Βουλή θα εφαρμόσει τις αρχές και τους κανόνες της καλής νομοθέτησης όπως προβλέπονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο υπερνομοθετικής ισχύως δίκαιο. Ταυτόχρονα πιστεύω ακράδαντα ότι στην τήρηση αυτής της δέσμευσης θα είναι πρώτα απ' όλα αρρωγοί και συμπαραστάτες, τα μέλη της κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών ομάδων που τη στηρίζουν, τιμώντας τους αγώνες που δώσαμε όλοι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο εναντίον τέτοιων πρακτικών, αλλά και εναντίον φωτογραφικών τροπολογιών που κυλίδωσαν την κοινοβουλευτική ιστορία. Αποτελεί δέσμευση η προστασία της αξιοπρέπειας και της τιμής των εργαζομένων στο Κοινοβούλιο έναντι πρακτικών αναξιοκρατίας και αδικίας, αλλά και έναντι τακτικών δαιμονοποίησής τους προς ενεργοποίηση κοινωνικών αυτοματισμών. Οι εργαζόμενοι της Βουλής δεν είναι τα εξυλαστήρια θύματα καμίας εξουσίας και πρέπει να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που τους εγγυάται σεβασμό, αναγνώριση του έργου τους με αξιοκρατία, διαφάνεια και με κανόνες που θα είναι γνωστοί και σεβαστοί από όλους. Σεβασμό όμως δικαιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και όλοι οι βουλευτές που πρέπει να διευκολύνονται στο έργο τους. Πρώτα απ' όλα με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και λειτουργίας εντός της Βουλής. Θα σας αναφέρω ένα βιωματικό παράδειγμα, αυτό της Προκαταρκτικής Επιτροπής για τη Λίστα Λαγκάρντ, αυτής της κορυφαίας σημασίας υπόθεσης. Επί 6 μήνες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνον συμμετείχαμε στην Επιτροπή αυτή από το πρωί ως το βράδυ,
χωρίς να υπάρχει ούτε ιδιαίτερος χώρος για να συνεδριάσουμε, ούτε χώρος για να φυλάξουμε τα χιλιάδες έγγραφα της προδικασίας. Οι συνεργάτες μας περίμεναν ώρες ολόκληρες στα σκαλιά έξω από την αίθουσα συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο καλούνται οι βουλευτές να ανταποκριθούν στην τεράστια ευθύνη που τους αναλογεί κατά την ενάσχυση των καθηκόντων τους στο νομοθετικό έργο και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Την ίδια στιγμή, πολύ μεγάλα τμήματα του κτηρίου του Κοινοβουλίου καταλαμβάνονται για σκοπούς που δεν συνδέονται με το κοινοβουλευτικό έργο. Εδώ θέλω να είμαι σαφής. Προτεραιότητα σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο θα είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε όλοι και όλες οι βουλευτές να μπορούν να μελετούν τα νομοσχέδια, να προετοιμάζονται κατάλληλα και να συμμετέχουν ισότιμα και ενεργά στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Και αυτό θα αποτελέσει κριτήριο και για την κατανομή των χώρων εντός του Κοινοβουλίου, αλλά και για την πρόβλεψη διαδικασιών που θα εγγυώνται τη δημοκρατική νομιμότητα στην κοινοβουλευτική λειτουργία. Έρχομαι στα ζητήματα διαφάνειας και ισονομίας. Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί ως πλυντήριο σκανδάλων και ως νεκροταφείο ποινικών δικογραφιών. Η ανάσυρση και διερεύνηση των υποθέσεων που ενώ έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή από τη δικαιοσύνη αραχνιάζουν για μήνες ή και χρόνια στα συρτάρια χωρίς καν να εξετάζονται αποτελεί στοιχειώδες και θεμελιώδες δημοκρατικό καθήκον αλλά και προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής. Απευθύνομαι στο αίσθημα δικαίου όλων των βουλευτών ως εκπροσώπων των πολιτών. Και σας καλώ να συμπράξουμε για να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την ονειδιστική κατάσταση προνομιακής μεταχείρισης που έχει πλήξει βαριά το κύρος του Κοινοβουλίου. Τόσο μέσω των ήδη υπαρχουσών και αρμοδίων επιτροπών της Βουλής, όσο και με τη συγκρότηση των απαιτούμενων νέων οργάνων με σχετική αλλαγή του κανονισμού, είναι επιβεβλημένο η Βουλή να εγγυηθεί την νομιμότητα, τη διαφάνεια και την διερεύνηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, όποια κι αν είναι τα ελεγχόμενα πρόσωπα. Είτε πρόκειται για πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυβερνητικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για εκπροσώπους οικονομικών συμφερόντων και εταιριών διαφθορέων, όπως τις υποθέσεις της Siemens και των εξοπλιστικών. Να μην λησμονούμε ότι τέτοιες υποθέσεις ενεργοποιούν και διεθνείς υποχρεώσεις άλλων κρατών σύμφωνα με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς και ότι η χώρα μας δεν έχει εξαντλήσει το νομικό της οπλοστάσιο για την απόδοση δικαιοσύνης και αλήθειας αλλά και για την ανάκτηση των προϊόντων εγκλήματος. Τις διεθνείς αυτές υποχρεώσεις γνωρίζουν και οι εκπρόσωποι άλλων κυβερνήσεων, ώστε είναι εντελώς άστοχη και αβάσιμη η χθεσινή δήλωση του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών ότι κάθε χώρα κοιτάζει απλώς και μόνον τα του οίκου της. Η χώρα και ο λαός μας υπήρξαν θύματα μεγάλης κλίμακας διαφθοράς που δεν περιορίζεται στα εθνικά σύνορα και δεν αφορά μόνον τον οίκο μας. Και είναι υποχρέωση και των ευρωπαϊκών κρατών να συμπράξουν για να καθαρίσουν τα του συλλογικού ευρωπαϊκού μας οίκου. Στο επίπεδο της διαφάνειας, το μήνυμα σφαιρικής, αντικειμενικής, ποιοτικής και αχειραγώγητης ενημέρωσης πρέπει να εκπέμπεται κρυστάλλινο από το κανάλι της Βουλής. Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση για το κοινοβουλευτικό έργο, που είναι πλούσιο και αδικείται. Από πρακτικές που θέτουν σε πρώτο επίπεδο την παραπολιτική και σε τελευταίο την πολιτική. Από πλευράς Βουλής,
Θα υπάρξει συστηματοποίηση της επίσημης ενημέρωσης και διεύρυνση των διαπιστεύσεων και ελπίζω ότι αυτό θα σηματοδοτήσει και μια νέα σελίδα στην κοινοβουλευτική ενημέρωση. Έρχομαι στην πιο σημαντική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία της περασμένης περίοδου, για την οποία νομίζω ότι όλοι και όλες οι βουλευτές που συμμετείχαμε στην προηγούμενη περίοδο μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Με πρωτοβουλία του Μανώλη του Γλέζου και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την ομόφωνη σύμπραξη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων, συστήθηκε η Επιτροπή αυτή που λειτουργήσε υποδειγματικά υπό την Προεδρία του κυρίου Τζαβάρα, αλλά δεν ολοκλήρωσε το έργο της λόγω των παρεμβληθυσσών εκλογών. Στην κοινοβουλευτική περίοδο που μόλις εγκαινιάσαμε, η Διακομματική Επιτροπή για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις θα συγκροτηθεί τάχιστα και θα αναβαθμιστεί, προκειμένου να φέρει εις πέρας το εθνικό καθήκον αποτελεσματικής διεκδίκησης του ηθικού, ιστορικού και οικονομικού αυτού χρέους απέναντι στην πατρίδα μας, απέναντι στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, για την αποκατάσταση των καταστροφών, για την επιστροφή και αποπληρωμή του κατοχικού δανείου, για την αποζημίωση των θυμάτων και για την ανάκτηση των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών. Ως πρόεδρος της Βουλής θα αναλάβω και προσωπικά όλες τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες, ώστε αυτό το χρέος που επιβιώνει πάνω από 70 χρόνια να εξοφληθεί. Και θα είναι χαρά και τιμή να συμπράξουν για αυτόν τον ιστορικό και ευγενή στόχο όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Ανάλογες πρωτοβουλίες θα αναλυφθούν για την ενεργό και ουσιαστική συμβολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην προώθηση των ελληνικών διεκδικήσεων για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και την πρόβλεψη ρητρών ανάπτυξης και εγγυήσεων αναχέτησης της ανθρωπιστικής κρίσης και ανακούφισης του λαού μας. Η κοινοβουλευτική διπλωματία δεν είναι εθιμοτυπία ούτε δημόσιες σχέσεις. Είναι πολύτιμο εργαλείο επιβεβλημένο να ενεργοποιηθεί τόσο σε επίπεδο Προέδρου της Βουλής όσο και σε επίπεδο Επιτροπών Διεθνών Σχέσεων αλλά και Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Φιλίας, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι βουλευτές, ώστε η ελληνική υπόθεση, το αίτημα μιας δίκαιης και επωφελούς λύσης για το λαό μας, με διαγραφή χρέους και μορατόριουμ αποπληρωμών, να αποτελέσει το αντικείμενο μιας ζωντανής διακοινοβουλευτικής καμπάνιας διεκδίκησης που θα στηρίζεται στη ζώσα ενημέρωση των άλλων κοινοβουλίων και κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, αλλά και των ευρωπαϊκών λαών που ήδη ενεργοποιούνται αλληλέγγυα προς το λαό μας. Αντίστοιχα, η Βουλή πρέπει να επανασυνδεθεί με τον πολιτισμό, με την παιδεία και με τη νέα γενιά και προς αυτή την κατεύθυνση θα υπάρξει ενεργοποίηση και αξιοποίηση του Ιδρύματος της Βουλής. Μιλώντας για τη νέα γενιά, αισθάνομαι την υποχρέωση να θυμίσω ότι περίπου 100.000 νέοι και νέες 18 ετών δεν ψήφισαν στις εκλογές ενώ είχαν το δικαίωμα. Αυτό δεν επιτρέπεται να ξανασυμβεί. Οι βουλευτές που συμμετέχουμε σε αυτή τη Βουλή αντιπροσωπεύουμε και αυτούς τους πολίτες και οφείλουμε να εγγυηθούμε ότι ποτέ ξανά οι πιο νέοι ψηφοφόροι δεν θα αποκλειστούν από τη δημοκρατική διαδικασία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα άλλοι ξεκινούν τώρα το πιο ωραίο ταξίδι και την πιο μεγάλη αποστολή και άλλοι έχουμε ήδη εγγράψει μικρές ή μεγαλύτερες εμπειρίες ζωής που θα μας συνοδεύουν.
Από τον καθένα και από την καθεμιά μας εξαρτάται να γράψουμε τις πιο λαμπρές σελίδες της σύγχρονης κοινοβουλευτικής ιστορίας σε αυτή τη συγκυρία που η κοινωνία ακουμπά τις ελπίδες της επάνω μας, αλλά και ενεργοποιείται και κινητοποιείται διεκδικητικά. Την ιστορία γράφουν οι λαοί όταν ελπίζουν, αισιοδοξούν, αμφισβητούν, παλεύουν, διεκδικούν. Την ιστορία γράφουν και οι πολιτικές ηγεσίες και οι εκπρόσωποι των λαών, τα κοινοβούλια, όταν ορθώνονται στο ύψος της ευθύνης τους και υψώνονται ως τείχος προστασίας της κοινωνίας. Τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του λαού μας είναι ενεργά και εκφράζονται ολοένα και πιο καθαρά, με κρυστάλλινη αναφορά στους ιστορικούς αγώνες του λαού μας, της εθνικής αντίστασης, της αριστεράς, του φοιτητικού κινήματος, της αντιδικτατορικής πάλης, των κοινωνικών κινημάτων. Ολοένα και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι δεν θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους σκυφτή, ούτε να αφήσουν κληρονομιά στα παιδιά τους μια νέα οικονομική σκλαβιά να τα πλακώνει. Οι άνθρωποι χαμογελούν ξανά τις τελευταίες μέρες. Ανακτούν το πείσμα, την αυτοπεποίθησή τους, την αξιοπρέπειά τους. Διεκδικούν να είναι μέρος της ιστορίας και όχι θεατές της. Και συγκεντρώνονται στις πλατείες, διαδηλώνοντας για πανανθρώπινες αρχές και αξίες, όπως έκαναν χθες βράδυ χιλιάδες πολίτες στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ολόκληρη η Ευρώπη, ολόκληρη η Φίλιος, κοιτά την Ελλάδα με ελπίδα, γιατί γνωρίζουν ότι η αναγνώριση των δικαίων και η ανακούφιση του ελληνικού λαού θα είναι μία νίκη των ανθρώπων απέναντι στις οικονομικές απολυταρχίες και στις νέες τυραννίες των τραπεζών, των αγορών, των νέων ολιγαρχιών που αποσκοπούν να αντικαταστήσουν τη δημοκρατία. Η Βουλή των Ελλήνων και των Ελληνίδων, μπροστά στις ιστορικές προκλήσεις αλλά και τις δοκιμασίες, ας έχει ως οδηγό το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος. Το άρθρο 120 που λέει σήμερα το ίδιο που έλεγε παλιότερα το άρθρο 114, το 114 των δημοκρατικών αγώνων. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Σε αυτόν τον συνταγματικό δημοκρατικό πατριωτισμό, από τον οποίο εμφορείται ιστορικά η ελληνική κοινωνία και με τον οποίο είναι θεσμικά εμποτισμένο το ελληνικό κοινοβούλιο, πρέπει να ξέρει ότι θα προσκρούσει όποιος επιχειρήσει να εκβιάσει το λαό μας και να παρακάμψει τη δημοκρατία στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ.